Αριστερά ο Χαμάς. Κάνει μια προσπίση, κρατάει την μπάλα με το αριστερό, δίνει στον Τικινή, ανοίγει αυτό στον Αλμπάνη, ευκαιρία για τον Απόλλωνα, το γύρισμα, κόρνερ. Ο Αλεσάμι, μια παλιά για τον Χαμάς που συγκλίνει, σταματάει και θέλει να βγάλει παλιά με το αριστερό, τα καταφέρνει, διώχνει ο Κορέια ενώ καραδοκούσε ο Πίτας. Επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή του Ιωβάνοβιτς, εδώ μια πολύ καλή πάσα για τον Χαμάς. Με τη μία η παλιά του πέρασε, χάνει την ευκαιρία ο Ντικινή που ερχόμενος από πίσω δεν πρόλαβε στο 28 λεπτό. Σπολιαρίτς Ντικινή, ανοίγει δεξιότερα στο Φιλιώτη, πάσα του περνάει, πάει στον Αλμπάνη το διώξιμο, το σούτ πάνω από την εστία του Λόρια. Αρτηματάς για τον Αμπαρτσουμιάν. Πάει για την σέντρα, ο Άρτα έξω. Ευκαιρία και για την ανόρθωση στο 32ο λεπτό με τον Αιγύπτιο που μένει στο έδαφος. Έξοχα σταματάει την προσπάθεια του Αλμπάνιου Αραγιούρη. Ο Χριστοδουλόπουλος συνεχίζει διαγώνια προς τον Ουάρτα. Και πάλι Χριστοδουλόπουλος φέρνει την μπάλα στο δεξί, κάνει σουτ, γκολ! Απίστευτο γκολ! Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος! Πάμε να δούμε. Αραγιούρη, εκπληκτική άμυνα. Και πάσα στη συνέχεια στο Χριστοδουλόπουλο, αυτό στον Ουάρτα. Ο Ουάρτα στρώνει στο Χριστοδουλόπουλο που κάνει την προσπίση και στέλνει την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε ο Ιωβάνοβιτς παρά την προσπάθειά του. Ακούμπησε και μπάλα, αλλά ο Χριστοδουλόπουλος όταν στρώσει την μπάλα στο δεξί του, πολύ δύσκολα αστοχή. Ο Νταπό κράτησε μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και συγκλίνει με ταχύτητα. Πέρασε μια εκπληκτική πάσα για τον Τικινή που αποφεύγει, πάει πλάι για τον Λόρια που θα μαζέψει ή όχι. Είναι πίσω του εκεί και διώχνει ο Αμπαρτσουμιάν. Τεράστια ευκαιρία στο 61ο λεπτό για τον Απόλλωνα να φέρει το παιχνίδι στα ίσα με Τικινή. Τώρα χάθηκε χρόνος, αλλά ο Νταπό προσπαθεί και επιμένει. Νταπό το σούτ έξω. Πολύ αστοχό στο 73ο λεπτό. Ιωάννου από τα δεξιά σταματάει. Για να δούμε την επιλογή του, κάνει πάσα δεξιά στον Αμπαρτσουμιάν. Η παλιά του για τον Ρουσά, δεν υπάρχει offside, υπάρχει μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση. Την χάνει ο Ρουσάς, του λέει όχι ο Ιωβάνοβιτς. Εδώ θα τέλειωνε το παιχνίδι ο Ρουσάς. Εδώ ξανά η μεγάλη ευκαιρία του Ρουσά. Δεν βρήκε την μπάλα δυνατά, δεν είχε αποφασιστικότητα και καλή συγκέντρωση για να κάνει δυνατό πλασέ και τελείωμα ιδανικό για να νικήσει τον Γιωβάνοβιτς. Πολύ καλός συνδυασμός από τα δεξιά, Μπαρτσουμιάν και Ιωάννου. Ο Ντικινή σουτάρει, κοντράρει μπάλα, Νταπό έξω! Στο 80, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα να ισοφαρίσει. Ήταν πάνω το σημειάκι. Δεν είναι για offside που σηκώθηκε μπάλα, στο σουτ που κοντράρει μπάλα στον Αραγιούρη. Ήταν από πίσω ο Νταπό. Ζωντανεύει το Αντώνης Παπαδόπουλος μετά την προτροπή του Τιμούρ Κετσπάγια, η ομάδα του οποίου προηγείται από το 44ο λεπτό. Η βαθιά μπαλιά εδώ που χάνεται δεν μπόρεσε να κρατήσει ο Ίντζα. Ρουσάς ανοίγει δεξιά στον Αμπαρτσουμιάν που κάνει την παλιά. Ο Χρυσοστόμου δεν μπορεί με τα κουνάκι να γυρίσει προς τον Ρουσά. Ο Απόλλωνας φλερτάρει με την έκτη του ήττα στο πρωτάθλημα. Εκτελείται το φάουλ. Ευκαιρία, ο Νταπό, γκολ, 1-1, Μπακαλί Νταπό στο 90 ακριβώς. Είναι αυτός που ισοφαρίζει. Θα εξεταστεί το γκολ φυσικά από το VAR γιατί διαμαρτυρήθηκαν παίχτες της ανόρθωσης. Για να δούμε, εκτελείται το φάουλ. Εδώ δεν βγάζουμε κάποια άκρη, ο Νταπό μάζεψε μπάλα και με προβολή δυνατή έκανε το 1-1. Διαμαρτύρονται για χέρι του Γιάνγκα, αν πρόλαβα εκεί τα καλά. Όχι, δεν γίνεται κάτι τέτοιο, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Για να δούμε από εδώ πιο σιγά. Ανέβηκαν Βερχόβετς και Γιάνγκα, έπεσε η μπάλα στον Νταπό. Που πετυχαίνει την ισοφάρηση. Και θα μετρήσει τον γκολ, κανονικά 1-1. Εξετάστηκε από το VAR.